Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 808. Είναι από το βιβλίο του προφήτου Ιωήλ. Βιβλίο προφήτου Ιωήλ, σελίς 808. Πρώτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Από τη σελίδα λοιπόν 808, από το βιβλίο του προφήτου Ιωήλ, πρώτο κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. Ο λόγος του Κυρίου, ο γενόμενος προς Ιωήλ, των ιών του Φαθουήλ. Ακούσατε τούτο οι πρεσβύτεροι και δότε ακρόασιν πάντες οι κατοικούντες στην γη. Έγινε τούτο εν τες ημέρες ημών ή εν τες ημέρες των πατέρων ημών. Διηγήθητε προς τα τέκνα σας περί τούτου και τα τέκνα σας προς τα τέκνα αυτών και τα τέκνα αυτών προς άλλην γενεάν. Ό,τι αφήκεν η κάμπη, κατέφαγεν η ακρής. Και ό,τι αφήκεν η ακρής, κατέφαγεν ο βρούχος. Και ό,τι αφήκεν ο βρούχος, κατέφαγεν η αρισίδη. Αμήν. Το 750 π.Χ. ο Θεός, βλέποντας την πορεία του λαού Ισραήλ, του λαού του, στέλνει προφητικό λόγο με τον Ιωήλ, ο οποίος προφητικός λόγος είναι διαχρονικός. Δηλαδή δεν είναι μόνο για τότε, αλλά είναι για πάντα, γιατί όλα θα παρέλθουν. Ο λόγος όμως του Θεού μένει πάντοτε και θα μένει πάντοτε εις τον αιώνα. Είχε συμβεί εκείνη την περίοδο ένα σοβαρό γεγονός, πρωτοφανές. Ενέσκυψε στη γη Ισραήλ η κάμπια και κατέφαγε τις οδιές. Και όταν τελείωσε και εξαφανίστηκε η κάμπια, ενέσκυψε η ακρίδα και κατέφυγε και κατέφαγε τα υπόλοιπα. Και όταν έφυγε η ακρίδα, ενέσκυψε ο βρούχος, που είναι η μεγαλύτερη κάμπια και πιο καταστροφική. Και όταν έφυγε και ο βρούχος, ήρθε η αιρισίδη, που είναι ακόμη πιο μεγάλη ακρίδα. Τελικά δεν έμεινε τίποτα. Ήταν ένα σημείο. Αυτό δεν συμβαίνει συχνά. Και ο Θεός μάλιστα λέγει πάλι δια του Ιωήλ του προφήτου: αυτό είναι το στράτευμά μου, το μέγα, το οποίο εγώ εξαπέστειλα εναντίον σας, για να έλθετε εις αυτόν. Και με αφορμή αυτό το κακό, το οποίο είναι το χαρακτηριστικό της ενέργειας του Θεού για να ξυπνήσει ο άνθρωπος, το ένα κακό πάνω στο άλλο και πάνω στο άλλο και άλλο κακό και πάνω στο άλλο κακό και άλλο κακό, πράγματα που δεν μπορούν πια οι άνθρωποι να τα αποδώσουν, όσο συνηθίζουν στην τύχη, στην κακοτυχία, γιατί τέτοιο πράγμα μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει. Και δεν είναι μόνο αυτό, πάνω σε αυτό στηριζόμενος ο Θεός αρχίζει και προφητεύει και για άλλα κακά μεγαλύτερα, τα οποία έρχονται στο λαό Ισραήλ. Όμως ο προφητικός λόγος δεν έχει μόνο σκοπό να τρομάξει ή να απελπίσει τον άνθρωπο, αλλά ο προφητικός λόγος έχει σκοπό να οδηγήσει τον άνθρωπο στα αδιέξοδα του, μέσα από το μοναδικό αδιέξοδο που έρχεται στη ζωή του ανθρώπου με οδηγία Θεού. Γι' αυτό και στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 12 εδάφιο, προτρέπει τώρα ο λόγος του Θεού: δια τούτο και τώρα δια τούτο λέγει Κύριος, επιστρέψατε προς εμέ εξ όλης της καρδίας ημών, με νηστεία, με κλαθμό και με πένθος. Και αυτό είναι ο δρόμος διέξοδο στα διέξοδα των ανθρώπων, όταν το ένα κακό έρχεται πάνω στο άλλο. Επιστρέψατε σε μέ με όλη την καρδιά σας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά με νηστεία και προσευχή, με κλαθμό και οδυρμό και με πένθος, δηλαδή με ταπείνωση μεγάλη. Και διαρρήξατε την καρδιά σας και όχι τα ημάτια σας, και επιστρέψατε προς Κύριον τον Θεόν σας, και όχι αδικαιολόγητα, αλλά απολύτως δικαιολογημένα, διότι ο Θεός είναι ελεήμων, είναι εκτήρμων, είναι μακρόθυμος, είναι πολυέλεος και εν τέλει είναι μεταμελούμενος κάθε κακό. Ποιος ξέρει
αν αυτή η επιστροφή σας κάμει τον Θεό να, να επιστρέψει και αυτός προς εσάς, να μεταμεληθεί και να αφήσει κατόπιν του ευλογία και προσφορά και σπονδύ εις τον Κύριο. Πού ξέρεις αν ο Θεός δεν επέμβει αποτελεσματικά προς ευλογία. Γι' αυτό συνεχίζεται η προτροπή του Κυρίου. Σαλπίσατε σάλπικα εν Σιών, αγιάσατε νηστεία, κηρύξατε σύναξην επίσημον, συναθρήσατε το λαό, αγιάσατε τη σύναξη, συνάξατε τους πρεσβυτέρους, συναθρήσατε τα νήπια και τα θυλάζοντα τους μισθούς, και ο νυμφίος και οι νύμφοι και όλοι ας εξέλθουνε και ας κλάψουνε, και οι ιερείς και οι λειτουργοί και ασύπωση όλοι μαζί. Αδελφοί, είναι μια ωραία προτροπή αυτή του Θεού, μοναδική, που μπορεί να έχει άριστα αποτελέσματα επί προσωπικού επίπεδου, επί οικογενειακού επίπεδου και επί εκκλησιαστικού επίπεδου. Είναι η τέλεια επιστροφή που αναγκάζει το Θεό που είναι πιστός στο λόγο του και να αρνηθεί τον εαυτό του δεν μπορεί, αναγκάζει τον Θεό να μεταμεληθεί του κακού που έχει στην καρδιά του και να μετατρέψει την κατάρα σε ευλογία και το κακό σε καλό. Και η κραυγή, λυπήσου, φύσε Κύριε του λαού σου, λυπήσου μας Κύριε, μη δώσεις την κληρονομιά σου για ντροπή μέσα στα έθνη, ώστε να κυριεύσουν τα έθνη την κληρονομιά σου. Γιατί να πούνε όλοι αυτοί και πού είναι ο Θεός αυτόν? Και μπροστά σε αυτή την επιστροφή, και μάλιστα εγώ σκέφτομαι από σήμερα να ξαναρχίσουμε την προσευχή μας, την αδιάλειπτο, την αλυσίδα προσευχής από αύριο το πρωί, με αυτή την προσευχή, αδελφοί. Φύσε Κύριε του λαού σου, λυπήσου μας, λυπήσου εμάς, λυπήσου τις οικογένειές μας, λυπήσου τους συγγενείς μας, λυπήσου την πατρίδα μας, λυπήσου όλο τον κόσμο Κύριε. Από αύριο το πρωί λοιπόν 6 ώρα, όποιος θέλει, να ξεκινήσουμε την αλυσίδα προσευχών και να μην τη διακόψουμε για 3 εβδομάδες τουλάχιστον, μέχρι το τέλος του Ιουνίου, μέχρι την τελευταία μέρα του Ιουνίου. Αλλά η προσευχή μας θα είναι αυτή, αδερφοί. Και ενδιάμεσα θα κάνουμε και μία ολονυχτία την Παρασκευή, και την πρώτη Κυριακή που δεν θα έχουμε γάμο θα έχουμε και προσευχή και νηστεία. Να προσευχηθούμε για τις οικογένειές μας, για τους συγγενείς μας, για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας, για την πατρίδα μας, αδερφοί. Χάνεται ο κόσμος μέσα σε όλο αυτό το κακό της αμαρτίας, της παράβασης και της ανομίας. Να φωνάξουμε όλοι μαζί, λυπήσου μας Κύριε, λυπήσου την Ελλάδα, λυπήσου την Εκκλησία, λυπήσου τα αδέλφια μας, λυπήσου τους συγγενείς μας. Και η ανταπόκριση του Κυρίου είναι άμεση, και ο Κύριος θα ζηλοτυπήσει για τη γη αυτού. Θέλουμε να ζηλοτυπήσει ο Κύριος για την πατρίδα μας, αδελφοί. Θα ζηλοτυπήσει για τη γη αυτού και θα φυστεί του λαού αυτού. Ο Κύριος θα ανταποκριθεί και θα αποκριθεί και θα πει προς το λαό του: αλλάζω γνώμη. Αυτό θέλουμε, να αλλάξει γνώμη για τους ανθρώπους που δεν έχουν γνωρίσει τον Χριστό, που κοροϊδεύουνε, που ονειδίζουνε. Αλλάζω γνώμη και εγώ θα εξαποστείλω προς εσάς και τον Σύτο για τροφή, το Λόγο του Θεού τον Άγιο, και τον Ίνο για να εφραίνεται η καρδία της δυνάμεις του Πνεύματος του Αγίου, και το Έλεον και την αγάπη του Θεού που θα είναι και εχημένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου, και θα εμπλιστείτε από Αυτόν και από το Λόγο και από το Πνεύμα και από την αγάπη του Θεού. Και δεν θέλω πλέον σας κάμει όνειδος μεταξύ των εθνών, αλλά εγώ θα απομακρύνω από σας τον εχθρό σας, τον διάβολο και τον ενάντιο και τον Σατάν. Να μας ελευθερώσει, αδελφοί,
όλα τα συγγενικά μας πρόσωπα που είναι δεμένα από το διάβολο, εχμαλωτισμένα, να προσευχηθούμε με χάρη, με δύναμη, να ελευθερώσει ο Κύριος, να σώσει ο Χριστός. Και συνεχίζει ο Κύριος: «Γι' αυτού μη φοβάσαι, γη, χαίρε και εφραίνου, διότι ο Κύριος θα κάνει μεγαλεία». Και πιστεύουμε ότι αν αρχίσουμε αυτό τον αγώνα προσευχής τώρα τον Ιούνιο, πολλοί άνθρωποι αρχίζουν αγώνα διασκέδασης και εκδρομών και διακοπών. Εμείς να αρχίσουμε αγώνα προσευχής, αδελφοί. Αμήν. Συμφωνείτε όλοι? Αγώνα προσευχής για τη σωτηρία των ανθρώπων. Ο Κύριος θα κάνει μεγαλεία. Μην τρομάζετε, κτίνη της πεδιάδος, διότι οι βοσκές του ερήμου βλαστάνουσι, διότι το δέντρον φέρνει τον καρπόν αυτού και η σική και η άπελος εκδίδωσι την δύναμην αυτών και ιδιαιτέρως για σας τα τέκνα της Ιών, μιλάει ο Θεός. Για μας μιλάει ο Θεός. Τα παιδιά του Θεού, την Εκκλησία του Θεού, του Ζώντος. Χαίρετε και εφραίνεστε εις Κύριον των Θεών σας, διότι έδωκεν, και το έδωκεν είναι προφητικό, γιατί ακόμη ο λαός Ισραήλ δεν έχει δει τίποτα, όπως και εμείς δεν έχουμε δει τίποτα ακόμη. Ο Κύριος έδωκεν εις εσάς την πρώιμον βροχήν εγκαίρος, τότε στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, και θα βρέξει, έδωκε και θα βρέξει, και εις εσάς πάλι βροχή πρώιμων και όψιμων ως πρώτερων. Και αυτό ελπίζουμε, αγαπημένα μου αδέλφια, με την προσευχή μας και με τον αγώνα αυτό της εξήτησης, ο Κύριος ως πρώτερων να βρέξει και πάλι βροχή πρώιμων και όψιμων, ώστε να γεμιστούν τα αλόνια από στάρι και τα πατητήρια να υπερχυλήσουν από κρασί και τα δοχεία από λάδι. Και τότε θα αναπληρώσει σε εσάς ο Κύριος τα έτη που κατέφαγεν η ακρής, ο βρούχος, η ερησίβη και η κάμπη. Ωραία υπόσχεση. Ο Θεός θα αναπληρώσει όλο το κακό που προήλθε εξαιτίας του για να έλθουμε σε Αυτόν. Γιατί ποιος μπορεί να πει αυτή τη στιγμή: «Είμαστε ευχαριστημένοι, Κύριε, από τη ζωή μας, την πνευματική, από την Εκκλησία, από τη σωτηρία». Εμείς θέλουμε να δούμε τη δόξα του Χριστού. Θέλουμε να δούμε να κηρύτεται το Ευαγγέλιο σε όλη την πατρίδα μας, να σώζεται η πατρίδα μας, να ελευθερώνει την πατρίδα μας, οι συγγενείς μας, οι φίλοι μας, οι άντρες σας, οι γυναίκες σας, τα παιδιά σας, οι γονείς σας. Να αποκαθιστάνει τις οικογένειες ο Κύριος, να δημιουργεί νέες καταστάσεις. Σήμερα να είναι μια μέρα αφετηρίας, νέων πραγμάτων για το Θεό. Να γκρεμίσει τα φρούρια και τα έργα του διαβόλου και να συστήσει και να υψώσει Ιησούν Χριστόν Κύριον, Βασιλιά Βασιλιάδων και Κύριο, Κύριο Κυρίων, Θεό του ουρανού και της γης. Να σκουπίσει τα δάκρυα, να βγάλει την απογοήτευση, την απελπισία. Να φέρει καιρούς αναψυχής, να κάνει μεγαλεία ο Κύριος εις δόξαν του ονοματός του του Αγίου. Και θέλετε φάγει αυθόνος και χορταστή και ενέσει το όνομα Κυρίου του Θεού σας, ο οποίος έκαμε θαυμάσια με σας. Και ο λαός μου δεν θέλει κατεσχυνθεί πλέον εις τον αιώνα. Και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι εν μέσω του Ισραήλ και εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας, και δεν είναι άλλος ουδής, και ο λαός μου δεν θέλει κατεσχυνθεί στον αιώνα. Και μετά από αυτό το προφητικό λόγο, ο οποίος έρχεται στο λαό που μετανοεί, επιστρέφει, εξητάει το πρόσωπο του Κυρίου, παίρνει αποφάσεις ζωής να διορθώσει τα ελείποντα στη ζωή του, στην οικογένειά του, να μετανοήσει και να πει: «Ποτέ, Κύριε, δεν θέλω να ξαναλυπήσω το Πνεύμα Σου το Άγιο». Να ζητήσει βοήθεια από το Θεό και με απόφαση που έχουμε πάρει όλοι μας, στερεή και αμετακίνητη, να μένουμε ακριβώς και κατά πάντα στο Λόγο του Θεού, στο θέλημα του Θεού, όπως εκφράζεται από το γεγραμμένο Λόγο του Θεού.
Να μην εκκλίνουμε δεξιά ή αριστερά. Να μην προσθέτουμε ούτε στο λόγο, ούτε στις συνήθειές μας, ούτε στη ζωή μας. Αλλά ούτε και να αφαιρούμε από αυτά που είναι γραμμένα στο Λόγο του Θεού. Με τη χάρη του Χριστού. Και προσευχόμαστε να μας δίνει φανέρωση και αποκάλυψη ο Θεός για να περπατάμε ακριβώς στο Λόγο του Θεού. Ακριβώς στα ίχνη του Χριστού. Να μην εκκλίνουμε δεξιά ή αριστερά. Μετά από αυτή την επιστροφή που θέλω και εμείς σήμερα όλοι να επιστρέψουμε, αδερφοί. Αμήν. Να επιστρέψουμε όλοι. Να εξετάσουμε με φόβο και τρόμο, εργαζόμενοι τη σωτηρία μας, τα λάθη μας, τις αδυναμίες μας. Να εξετάσουμε αυτά που δεν αρέσουν στο Θεό. Και με απόφαση θανάτου να πούμε ιδού ερχόμαστε Κύριε να κάνουμε το θέλημά Σου με χαρά. Όπως ο Κύριος είπε κάποτε στον πατέρα του, ιδού έρχομαι ο Θεέ, χαίρομαι να εκτελώ το θέλημά Σου. Αυτή να είναι η απόφασή μας. Αυτό να είναι το μήνυμα της ημέρας. Ιδού Κύριε έρχομαι με χαρά, θέλω να εκτελώ και να πράττω το θέλημά Σου. Γιατί οι μέρες είναι πονηρές και πρέπει εμείς εξαγοραζόμενοι τον καιρό να περπατάμε η συνάντηση του Κυρίου του και Θεού μας. Και τότε έρχεται η επόμενη προφητική ρίση του Θεού και μετά ταύτα εγώ θα εκχαίω το πνεύμα μου επί πάσαν σάρκα και μετά από όλα αυτά εγώ Θεός θα εκχαίω το πνεύμα μου επί πάσαν σάρκα ώστε οι ίσας και οι θυγατέρες σας θα προφητεύουνε, οι πρεσβύτεροι σας θα ενυπνιάζονται ενύπνια, οι νεανίσκοι σας θα δουν οράσεις, γιατί πρέπει η Εκκλησία να περπατάει με απόλυτη και πλήρη οδηγία Πνεύματος Αγίου και η οδηγία του Πνεύματος του Αγίου έρχεται και είναι υπεσχημένη από το Θεό σε κάθε έναν που επιστρέφει, εξητάει, ζητάει και θέλει η ζωή του να είναι απολύτως εναρμονισμένη με το Λόγο του Θεού αλλά και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και έγινε αυτό στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία και συνεχίζει όμως ο προφητικός λόγος και ακόμη «Επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν τες ημέρες εκείνες θα εκχαίω από του Πνεύματός μου και θα δείξω τέρατα στον ουρανό και επί της γης αίμα και πύρκια τμήδα καπνού. Ο ήλιος θα μεταστραφεί εις σκότος και η σελήνη εις αίμα πριν έρθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Και πας ώστις επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Διότι μέσα στο όρο Σιών και μέσα στην Ιερουσαλήμ θα έλθει η σωτηρία καθώς είπε ο Κύριος και σε όλους τους υπόλοιπους τους οποίους ο Κύριος θα προσκαλέσει». Υποσχέσεις αιώνιες. «Οχι δια δυνάμεως σου δε δια ισχύος, αλλά δια του Πνεύματός μου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, θα οικοδομείται η χρυσή λιχνία, η σφυρίλατος, η Εκκλησία του Χριστού». Και βάζει και χρονικό όριο. «Διότι ιδού εν τες ημέρες εκείνες και εν το καιρό εκείνο, όταν επιστρέψω τους εχμαλώτους του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ, τότε θα συνάξω ακόμη πάντα τα έθνη και θα τα καταβιβάσω αυτά εις την κελάδα της κρίσεως». Ο προφητικός λόγος που καλά κάνουμε να προσέχουμε με μεγάλη προσοχή, γιατί είναι βεβαιότερος από οποιονδήποτε άλλο λόγο και φέγγει σαν λιχνάρι μέσα σε σκοτεινό τόπο καθώς βαδίζουν οι άνθρωποι. Ο Λόγος του Θεού θα εκπληρωθεί και εκπληρώνεται και εκπληρώθηκε. Εκείνο όμως που έχει σημασία για μας σήμερα είναι εμείς. Ο κάθε ένας από εμάς ξεχωριστά και προσωπικά να πάρουμε αυτή τη στερεά απόφαση.
ότι θέλουμε με χαρά να κάνουμε το θέλημα του Θεού, να περπατάμε στα ίχνη του Χριστού, να ζούμε μέσα στο Λόγο του Θεού, διοικούμενοι πάντοτε από το Πνεύμα το Άγιο, και τέλος και ιδιαιτέρως μέσα στη Σιών, μέσα στην Ιερουσαλήμ, τη Νέα Ιερουσαλήμ, την πόλη των εορτών ημών, μέσα στην Εκκλησία του Θεού, σαν ο νέος Ισραήλ, ο λαός του Θεού, γιατί μέσα στην Εκκλησία θα έλθει η σωτηρία, η δόξα, η χάρις και η δύναμη του Θεού. Αμήν. Να ψάλουμε τον ύμνο 216.